Πάμε στο λόμπι των αιωλικών πάρκων. Δεν έχει δολμήσει κανένας να πει όλη την αλήθεια. Ποιοι κρύβονται πίσω από τα αιωλικά πάρκα. Ακούστε, λοιπόν. Εγώ δεν θα πω ότι η κυρία Μητσοτάκη έχει σχέση, όχι τώρα, η άλλη Μητσοτάκη. Και είναι νομική σύμβουλος στη ΡΑΕ και όλα αυτά. Ή ότι σύζυγος του Υπουργού είναι η Κουμανταδόρησα και αυτή στη ΡΑΕ. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά. Ποιοι κρύβονται από πίσω έχει σημασία. Γιατί αν νομίζουν κάποιοι ότι μόνο οι ολιγάρχε κονομάνε από τα αεολικά πάρκα, κάνετε λάθο. Εολικά πάρκα φωτοβολταϊκά έχουν μπει και τραγουδιστέ. Ο Ρουβάς δεν μπήκε στην ιστορία. Ο Ρουβάς δεν μπήκε, δεν έκανε αιωλικά, δεν έχει κάνει φωτοβολταϊκά. Ξεκοκαλίζουν ότι υπάρχει όλοι του. Κονόμα. Εγκρίθηκε λοιπόν ένα κονδύλιο 130.000 ευρώ προκειμένου λέει να καμφθεί η αντίσταση στι τοπικέ κοινωνίε σε μέρη που δρομολογείται η ανέργεια σε χιλιάδων αιωλικών πάρκων και ανεμογεννητριών. Δηλαδή δίνει το κράτο λεφτά ώστε να γίνει προπαγάνδα πλήξη εγκεφάλου. Γι' αυτό βλέπετε κάτι δημοσιογράφου του χιλιάρικου, του διχίλιαρου, του τριχίλιαρου στο Twitter να πολεμάνε, στο Facebook να λένε παραμύθια ανεμογεννήτρε είναι καλέ, δεν δηλαδή, είναι αυτά που λέτε πράσινη ανάπτυξη. Ενώ είναι μεγάλο παράμυθι ιστορία, παιδιά μεγάλο παράμυθι, πιστέψτε με. Δεν υπάρχει μεγάλο, μεγαλύτερο παράμυθι με αυτό. Σε σχέση βέβαια με την ενέργεια. Μία εκ των δύο εταιριών που ανέλαβαν το συγκεκριμένο project, πρόγραμμα δηλαδή, η λέξη project προέρχεται από το πρόγραμμα, έτσι, η ρίζα, αποτελεί φόρουμ που ιδρύθηκε από την Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, αδερφή του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Στόχο του προγράμματο είναι να αποφευθεί, λέει, η παραπομπή τη Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί να, πω, να αποφευθεί. Να σου πω εγώ. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του πήγαν και στήσανε οπουδήποτε ανεμογεννήτριες και η Ελλάδα πληρώνει 100 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο ετησίως για την παράνομη αυτή πράξη σε περιοχές Νατούρα. Στείνουν όπου γουστάρουν. Έκανα νόμο παράνομο Νόμο παράνομο που επιτρέπει σε δασική έκταση και νατούρα να τοποθετηθούν ανεμογεννήτρε, όπω τη δαδιά. Και τι λένε μετά, μα είναι καμένα λέει. Δεν είναι πλέον δάσο, αποχαρακτηρισμένο είναι. Μιλάμε για κομπιναδόλου κανονικού. Η κυρία λοιπόν αυτή, η αδερφή του Πρωθυπουργού, λέει είναι. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι παίρνει λεφτά, προ Θεού. Δηλαδή, ενώ έχουμε καταγγελίε για παράνομε πράξει και ενέργειε, για φύτεμα ανεμογεννητριών σε περιοχέ Natura και δασικέ εκτάσει. Αυτή κάνει μια ομάδα, λέει, ένα lobbying για να μπορεί να επηρεάσει, λέει, την κοινή γνώμη, τοπικέ κοινωνίε να μην αντιδρούν. Πλήθο περιβαλλοντολογικών εκθέσεων απορρίπτει την νεολική ενέργεια. Ω επαρκή πηγή ενέργεια. Δηλαδή, α το διαφορετικά. Αν δεν έχει αέρα. Άμα έχει άπνοια, τι γίνεται ρε, παιδιά. Θα βγάλουμε ενέργεια από την άπνοια. Όχι. Αφού δεν αποθηκεύεται η ενέργεια. Είναι πράγματα που σα λένε και είναι ψέματα. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι δυσανάλογα μεγάλο μπροστά στο ωφέλι, και φίλοι. Δηλαδή, αυτό που βλέπω. Για μένα είναι έκτρομα, δεν ξέρω αισθητικά αν σα αρέσει. Πάνω στα βουνά, αυτό το πράγμα το χάο, ανεμογεννήτριε. Είναι, είναι χάος, παιδιά. Πραγματικά είναι χάος. Δρέπομαι που το λέω, είναι χάος. Δεν είναι να το πράγμα. Το ρόλο, λοιπόν, του λομπίστα ανέλαβαν το Ινστιτούτο για τη Μεσόγειο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, το οποίο και κατέθεσε σχετική πρόταση στο Πράσινο Ταμείο. Και το Converses Greece Forum συγκλήσει. Αυτό το συγκλήσει είναι η σύγκληση της οικογένειας Μητσοτάκης. Το δεύτερο λοιπόν είναι τη κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, αδερφή δηλαδή του νυν Πρωθυπουργού. Αν και το Πράσινο Ταμείο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αναμένεται να μετατραπεί σε ένα κανονικό lobbying. Αυτά σα τα λέω για να καταλάβετε ποιοι έχουν συμφέροντα. Όταν είναι πρωθυπουργό τη χώρα, τα παιδιά εγώ, και αδερφού μου ασχολείται με τι ανεμογεννήτριε. Και έχω υπουργό κορυφαίο που η γυναίκα του και αυτό ασχολείται με τι ανεμογεννήτριε και ο πεθερό του τι δεν έχω τίποτα με του ανθρώπου. Προσθέτω, καθίστε και λίγο. Μισό να ξεκαθαρίσουμε. Άλλο η επιχειρηματική πράξη. Αλλά δεν μπορεί να μου κάνουν το άσπρο μαύρο. Δεν γίνεται να θέλουν να με πείσουν ότι όλα βαίνουν καλώ και ότι όλα είναι καλά. Δεν γίνεται να θέλουν να με πείσουν ότι δεν παρανομούν, αφού παρανομούν. Είναι παράνομο αυτό που γίνεται. Κάει και η Ανατολική Αττική, σα επαναλαμβάνω, και είχαν δοθεί ήδη 50 άδειε για αεολικά πάρκα στην περιοχή να στηθούν 50 νεμογεννήτριε. Και κάει και εκείνη η περιοχή συγκεκριμένη όπου θα τυπωθούν οι Και αυτό σύμπτωση είναι. Σύμπτωση. Και βάλαν, ρίξαν χρήμα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ τελευταίο πενθήμερο για προπαγάνδα για τι ανεμογεννήτριες. Γι' αυτό βλέπετε, σιωπή ομερτά από τα κανάλια δεν, δεν κανένα το κάψιμο της Αθήνας και πάλι. Και γιατί η Αθήνα τέσσερις μέρες, πέντε μέρες και εγώ ήταν, τα κανάλια σφύριζαν διάφορα. Γιατί ρίχνουν λεφτά, 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 εξαγοράζουν συνειδήσεις. Εντάξει, ο καθένα είναι άξιο τη μοίρα του. Εγώ σα τα είπα. Και αν περιμένετε από του άλλου, του ψευτοσωτήρε, εθνοσωτήρε, χριστιανοσωτήρε να σα σώσουν, μιλάμε για φελού. Όποιο πιστεύει ότι ένα τύπο ή δύο τύποι ή τρει τύποι μπορούν να σα σώσουν, ακόμη και ο Βελόπουλο, κάνετε λάθο. Δεν μπορώ να σα σώσω μόνο μου. Δεν, δεν είμαι Θεό. Κάνετε λάθο. Κανεί δεν μπορεί να σα σώσει. Ο ελληνικό λαό θα σα δοθεί μόνο από τον ελληνικό λαό. Από κανέναν άλλον. Αν όλοι οι Έλληνε αποκτήσουν συνείδηση του ποιοι είναι και τι κάνουν. Εδώ πήγε, το Χριστό Θεό, το Θεό, το και την Παναγία, πήγαιναν αρχηγοί πολιτικών κομμάτων και να παραλάβουν, λέει, τα αυτοκίνητα οι ίδιοι του. Και δεν τρέπονται. Τα αυτοκίνητα που έδωσε η Βουλή. Και δεν τράπηκαν να πάνε να τα πάρουν. Και αυτοί θα σώσουν εσά. Και δεν τρέπεστε που του ψηφίσετε κιόλα. Ο άλλο πήγε, πήρε ηλεκτρικό αυτοκίνητο και έλεγε, Πού έχει το τεπόζιτο για να βάλει βενζίνη. Αρχικό κόμματο. Νέο εισαλθόδο κόμματο. Αυτοί είναι οι τύποι που ψηφίσατε. Αυτή είναι, παιδιά. Και δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση. Και μιλάμε με έναν άνθρωπο που δεν δέχτηκε ποτέ να πάρει αυτοκίνητο τέτοιο. Και έκανα επαναφορά και δεν το χρησιμοποιώ. Γιατί δεν μπορώ να το, δεν το Δεν το θέλω. Του λέω, Όχι, λέει υποχρεωτικά από το όνομα το πάρει. Ωραία. Το αφήνω στο πράγμα τη Βουλή. Δεν το μετακινώ. Άντε να έχει 5-6 χιλιόμετρα. Δεν κατάλαβα. Εδώ ψηφίσατε άνθρωπο που στο, 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 στο πρόγραμμά του λέει να μην έχουν αστυνομικοί βουλευτέ. Να μην έχουν αστυνομικού. Κάτι που συμφωνώ και εγώ. Να μην έχουν. Γι' αυτό και έχω και μερικού ιδιώτε. Γιατί το θεωρώ ότι δεν χρειάζεται Αν το φωνάζω, το βάλα στο πρόγραμμα αυτή. Και ο ίδιο την πρώτη μέρα πήγε και πήρε αστυνομικού. Ναι, κόμμα στη Βουλή. Μιλάμε για ψεύτε κανονικού. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά για ακόμα εξεταστικέ δεν ψήφισε κανένα του. Κανεί, ούτε για πρέσπε, ούτε για μάτι, ούτε για τέμπι, τίποτα. Κανεί του, παιδιά. Κανένα του. Το καταλάβατε τώρα. Πατριωτάρε όλοι. Και το Πασόκ, και ο ΣΥΡΙΖΑ, και το Κουκουέ και τα υπόλοιπα κόμματα. Όλοι πατριώτε είναι, παιδιά. Όλοι πατριώτε είμαστε. Εν δεν είμαστε όλοι. Στα λόγια όλοι είμαστε. Στι πράξει δεν είμαστε.